Το κάνεις αυτό. Εάν λοιπόν ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν βάλει 5 γκολ σε αυτό το Παναθηναϊκό, θα θέλει κλωτσιές. Φυσικά θα πρέπει να είναι ψηλιασμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έρθει να παίξει μπάλα, αλλά θα έρθει να προκαλέσει. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και η κερκίδα πρέπει να είναι ψηλιασμένοι. Εάν γίνει οτιδήποτε διαφορετικό από το να βάλει ο ΠΑΟΚ 3, 4 ή 5 γκολ στον Παναθηναϊκό και να φύγουν ήσυχα και όμορφα από το γήπεδο, θα είναι μεγάλη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε στόχο, ούτε λόγο, ούτε παίκτες, ούτε κίνητρο για να παίξει μπάλα σήμερα και ούτε μπορεί να παίξει μπάλα σήμερα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα χάσει, αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το πρώτο μπουκάλι που θα πέσει στον οποιοδήποτε διαφάνεια. Εκείνη το θέμα για μένα. Αρμαλάκα. Η ΑΕΚ οφείλει να κερδίσει έναν Πανιόνι ο οποίος έχει σκάσει από φυσική κατάσταση. Είδαμε κόρμπο σιώπης έχουν διαλύσει, ο Μασούτ μέσα στα νεύρα. Μια άμυνα η οποία με ένα ρισβάνι βαρύ, νοχελικό, χαμηλά. Νομίζω ότι θα πάρει τη ρεβάνση του 1-0 του ΑΚΑ. Θα το κερδίσει το μάτς, αλλά θα μείνει εκεί η ιστορία. 2-1. 2-1. 2-1 βλέπω να περνάει η ΑΕΚ μέσα από την... Από την Νέα Σμύρνη και με καλό ποδόσφαιρο βλέπω. Νομίζω όμως ότι ο Πανιόνιος θα παίξει και λίγο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό για λίγους. Λοιπόν. Είμαι πάρα πολύ παντρεύτηκα όταν σου έπρεπε να φύγει από την Θεσσαλονίκη για να πάει σε άλλη ομάδα. Αλλά έτσι δεν έχει να φύγει το ΠΑΟΚ.